Σαν αισθητικό. Η κραυγή ενός πατέρα. Η κοινωνία έσπρωξε το παιδί μου στα ναρκωτικά. Το ξανακάνανε ναρκωμανή. Γιατί? Μια οικογένεια στη φυλακή. Ένα αγγελούδι περιμένει να γυρίσουν οι γονείς του. Ακόμη στο χωρίς αναισθητικό. Επίδομαι 747 δραχμών για την αναπηρία ενός αστυνομικού και με παρέμβαση της κυρίας Λιάννη Παπανδρέου. Επίσης, ποιοι προστατεύουν τους προστάτες και τα μπαρ στον Πειραιά. Τετάρτη, στις 6 το απόγευμα, στο χωρίς αναισθητικό με τον Γιώργο Τράγκα. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πολλές καταγγελίες και πολλά ερωτήματα. Ένα από αυτά είναι πώς τα γραφεία κηδείων που δεν έχουν νεκροφόρες κάνουν κηδείες. Ένα από τα ερωτήματα που διατυπώνεται. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τογρίδη, που εκπροσωπεί τα γραφεία του Πειραιά και χθες μας αποκάλυψε ότι υπήρχε ομάδα περιφρούρησης. Ακούστε, είναι εκπληκτικά γεγονότα μέσα στην κοινωνία μας αυτά. Βέβαια, έχουμε αρχίσει να εθιζόμαστε, θα έλεγα, από την πυκνότητα των γεγονότων του αστυνομικού και δικαστικού δελτίου. Είναι, πλέον είναι χιλιάδες τα περιστατικά που ζούμε. Αλλά κοιτάξτε τώρα σε αυτό το κύκλωμα. Στο κύκλωμα του εμπορίου της τελευταίας κατοικίας, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να αποφύγει κανένας άνθρωπος. Υπήρχε λοιπόν μια ομάδα περιφρούρησης στο Τζάνιο νοσοκομείο. Και υπήρχε αυτή η ομάδα για να εμποδίσει τον τελετάρχη, ο οποίος είχε την αποκλειστικότητα, το λούκι δηλαδή, το διάβλο με το νοσοκομείο. Όποιος άτυχος πέθαινε εκεί μέσα και πεθαίνει, τον παίρνει το συγκεκριμένο γραφείο τελετών, μιζάροντας και λαδώνοντας τα ίσα. Υπάρχουν και καταγγελίες και του κυρίου Τογρίδη χθες στην εκπομπή μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω για αυτό το θέμα και των νοσοκομείων αλλά και των νεκροταφείων, διότι μας λένε ότι εκτός από τα νοσοκομεία που διαβάσαμε μια σειρά επισήμων καταγγελιών προς τα διοικητικά συμβούλια, έχουμε και στα νεκροταφεία παρόμοια προβλήματα. Και θα ήθελα να μας πείτε τις δικές σας εμπειρίες από αυτά τα προβλήματα. Τελικά πέφτει πολύ μίζα για να βρεις ένα τάφο? Για να βρεις ένα επί ένα, 1,5 επί 1, τελευταία κατοικία, λαδώνεις δηλαδή, δεν μπορείς ούτε να πεθάνεις σήμερα δηλαδή. Να ξεκινήσω από τα νοσοκομεία. Ναι, να ξεκινήσουμε. Το νοσοκομείο το συγκεκριμένο, το Τζάνι, το αναφέρατε και αναφέραμε. Ναι. Θα ήθελα να πάμε στα νεκροταφεία για να πάρουμε, να πάρουμε μία μυρωδιά και από εκεί τι συμβαίνει δηλαδή. Κοιτάξτε. Βέβαια, όποιος έχει την ατυχία να κάνει μια κηδεία ενός αγαπημένου προσώπου, βλέπει διάφορα πράγματα καθοδόν. Να σας πω, επειδή εδώ είπαμε να πούμε αλήθειες. Και πρέπει να τις πούμε. Και θα πούμε αλήθειες. Αυτά που αναφέρθηκαν από τον συγκεκριμένο κύριο εκεί, δεν ξέρω ποιος, πώς λέγεται, ούτε καν τον γνωρίζω αν είναι συνάδελφος, που βγήκε προηγουμένως στο βίντεο. Τον γνωρίζετε και τα κύριο Γλου, εσείς? Είναι αυτός που καταγγείλαμε σαν ομοσπονδία ότι δουλεύει μέσα στο Βασιλέα Παύλου το νοσοκομείο, δουλεύει πειρατικά. Είναι αυτός ο ίδιος ένας άνθρωπος ένας πειρατής του επαγγέλματος και τολμάει αυτός να κάνει καταγγελίες ψευδέστατες και ανυπόστατες. Γιατί να πω, τολμάει όμως να κάνει τέτοιες καταγγελίες? Γιατί δεν είναι νόμιμο γραφείο και οπωσδήποτε σε όποιον νεκροταφείο πηγαίνει τον αντιμετωπίζουν τελείως ψυχρά, διότι δημιουργεί προβλήματα. Σαν τυχοδιώκτη. Για πέστε σαν τυχοδιώκτη. Να πάμε λοιπόν σε εσάς που είσαστε οι επίσημοι εκπρόσωποι. Εμείς στον Πειραιά και όσον αφορά τον Πειραιά δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Ευτυχώς. Δεν μιζάρετε. Στα κημητήρια, στα νεκροταφεία. Έτσι για να τον πάτε τον άνθρωπο να του βρείτε ένα τάφο εκεί, να σας δεν πω. Πέφτει αυτό που λένε 50, 30, 40. Όχι, ευθέως σας ρωτάτε, τα λέμε. Δεν είναι έτσι, όχι, δεν είναι έτσι, να σας πω κάτι. Γιατί δεν υπάρχουν πια τάφο. Όχι, να σας πω κάτι, να ολοκληρώσω και έρχομαι να τελειώσω. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Απλώς θα σας πω εγώ, στα κημητήρια δουλεύουν κάποιοι υπάλληλοι, δημοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι δεν έχουν το ωράριο που έχουν οι άλλοι υπάλληλοι στα δημαρχεία, στους χώρους αυτούς. Μάλιστα. Εργάζονται κάποιες ώρες παραπάνω. Όταν πας να πληρώσεις, χωρίς να σε εκβιάσει κανείς και οικειοθελώς, μπορείς να αφήσεις κάτι. Είναι όχι ότι σε εκβιάζουν. Αυτό είναι φιλοδόρημα. Είναι αυτό. Δεν είναι εκβιασμός. Η δουλειά γίνεται πιο γρήγορα όμως όταν το φιλοδόρημα. Όχι, να σας πω κάτι. Έρχεται ωραία. Εκεί υπάρχει μια σειρά προτεραιότητες. Όποιος μπαίνει γιατί μέσα. Γιατί συμβαίνει αυτό όμως, γιατί έχουμε τόσους νοσοκόμους, τραυματιοφορείς, θυρωρούς, ανακατεμένους μέσα στα νοσοκομεία. Γιατί εκεί είναι, να το πω έτσι, δυστυχώς θα το πω χωρίς αναισθητικό, εκεί είναι η πρώτη ύλη, εκεί είναι το εμπόρευμα, δηλαδή. Ακριβώς. Εκεί πέφτει μίζα, γιατί υπάρχει πληροφορία. Μα, κύριε Τράγκα, όταν επισκεφθήκαμε τον πρόεδρο του Τζανίου Νοσοκομείου, όταν επισκεφθήκαμε τον πρόεδρο του Τζανίου Νοσοκομείου, τον οποίο επισκεφθήκαμε πάρα πολλές φορές,
Μας είπε ότι τα γνωρίζω αυτά, κύριε Τογρίδη. Τα ξέρω τι κάνουν οι νοσοκόμοι. Ξέρω τι κάνουν οι θηρωροί. Τα ξέρουμε όλα. Ξέρετε όμως, πιάστε μου έναν επαυτοφόρο την ώρα που θα παίρνει τα λεφτά. Νομίζω ότι αυτά... Αφού κοντεύει να σας δείρει ο συνάδελφός σας την πόρτα. Ακριβώς. Αφού χθες μας είπατε ότι λοιπόν, κινδυνεύετε. Και... Δεν είχατε απειλές. Πάρα πολλές. Δεν είχατε. Πάρα πολλές. Με συγχωρείτε, εδώ πέφτει ξύλο πολλές. Για να πάρετε ένα νεκρό από τα νοσοκομεία. Έχουμε κάνει σειρά καταγγελιών στο αστυνομικό τμήμα της Αφεντούλη. Σειρά καταγγελιών για συγκεκριμένους ανθρώπους μέσα στο νοσοκομείο. Κύριε Πρόεδρε, μια λεπτομέρεια η οποία πιστεύω ότι είναι ουσιώδης. Ποιοι είναι αυτοί οι περίφημοι ταξιτζίδες, όπως λένε εισαγωγικά, οι οποίοι μου λέγανε χθες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, δεν είναι γραφεία τελετών. Δεν έχουν γραφεία τελετών. Πάνε, παίρνουν το νεκρό, πείθουν την οικογένεια ότι θα τον κυδέψουν και αρχίζουν και λένε το φέρετρο από τον κύριο Τσακύρογλου, την νεκροφόρα από τον κύριο Ζουμί, τα λουλούδια από τον κύριο Τογρίδη. Αυτοί που τους λένε ταξιτζίδες σε εισαγωγικά δεν είναι ταξιτζίδες. Τι είναι αυτοί και πώς τους ελέγχετε εσείς που μπαίνουν μέσα στα νοσοκομεία. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τη συμπαθή τάξη των οδηγών ταξί. Όχι, δεν έχουν καμία σχέση. Δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό είναι ένα παρατσούκλι που το κολλάνε σε αυτούς που κάνουν αυτή τη δουλειά. Η τάξη των οδηγών ταξί είναι μια συμπαθέστατη τάξη. Επαγγελματίες δεν έχουν καμία σχέση. Απλά λένε ταξιτζίδες γιατί μια βρίσκονται στο ένα νοσοκομείο. Σε εισαγωγικά είπα. Τους λένε ταξιτζίδες επειδή πάνε από εδώ και από εκεί. Αλεκτοπιστέ τους λέμε εμείς. Δηλαδή βρίσκονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Με τις διάφορες διασυνδέσεις τους προσπαθούν να έχουν τις επαφές τους για να εποφεληθούν και να αρπάξουν τις κινήσεις. Μου λέγανε, ας πούμε, με συγχωρείτε, αν είναι δυνατόν. Με συγχωρείτε, κύριε Τσακυρόγλου, μου λέγανε για να σας ενημερώσω για το πλήθος των καταγγελιών. Μου λέγανε ότι ένας χρησιμοποιεί ένα ημιφορτηγό αντί για νεκροφόρα. Πετάει επάνω τους ανθρώπους, ας πούμε, θυμίζει μέρες, να μην πω τώρα, κατοχής ή κάποια άλλα μέρη απολύτως, τους πετάει επάνω, λέει, στο ημιφορτηγό, έχει κλείσει και φθηνότερη τιμή από κάποιο επίσημο γραφείο και την τελειώνει τα κατάκα τη δουλειά. Έχουμε κάνει κατ' επανάληψη καταγγελίες. Η Ομοσπονδία ήταν αυτή η οποία τιμώρησε τον εργολάβο τελετών στη Μυτιλίνη που μετέφερε τους στρατιώτες, θυμάστε, με ένα ημιφορτηγό στο αεροδρόμιο. Εμείς είμαστε αυτοί. Η Ομοσπονδία έκανε την καταγγελία και επενέβη ο εισαγγελέας. Κανένας δεν είχε κάνει καμία καταγγελία. Και άλλες καταγγελίες πολλές. Είναι γεγονός. Τι κάνετε όμως με όλους αυτούς, αφού τους ξέρετε. Αφού τους ξέρετε, γιατί δεν ενημερώνετε μια αρμόδια αρχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να αναφέρω στους ακροατές μας, στους θεατές μας, τι έχει κάνει η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία έχει καταγγείλει κατ' επανάληψη στα αρμόδια Υπουργεία την απαράδεκτη αυτή κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του κλάδου μας. Συγκεκριμένα έχουμε υποβάλει υπομνήματα από το 1990 στον κύριο Ξαρχά, τον τότε Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα του Χατζηθωμά το 1991, τον Σφακιανάκη, τον Ανδριανόπλο το 1991, τον κύριο Μητσοτάκη τον ίδιο έγγραφο το 1992, στον κύριο Λιάπη. Στείλατε και στον κύριο Μητσοτάκη. Το έχω στη διάθεσή σας. Στον Μιχάλη Λιάπη το 1993, στον Μπαλτά το 1994 και έχουμε δει κατ' επανάληψη τους αρμόδιους των Υπουργείων Εμπορίου που ήταν τότε ο κύριος Γιαννάτος και συνέχεια σήμερα η κυρία Χατζοπούλου. Έχουμε κάνει αλλεπάλλες σκέψεις μαζί τους μέσα στο Υπουργείο. Σε έχουμε υποβάλει κανονισμό λειτουργίας στο γραφείο τελετών. Η Ομοσπονδία και τα επιμέρους σωματεία έχουν φτιάξει κανονισμό λειτουργίας. Τον έχουν περάσει από όλα τα συλλογικά όργανα. Έχει εγκριθεί ομόφωνα και έχει υποβληθεί στα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Εμπορίου. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι σε αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κατευθεί και διάφορες καταγγελίες. Προφορικές ή γραπτές από τον κόσμο για πολλούς συναδέλφους σας, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν κατηγορηθεί ότι γδέρνουν τον κόσμο πάνω στον πόνο τους. Αυτό κάνουν. Μα οι ελεκτοτιστές αυτό κάνουν. Κανένα γραφείο επίσημο. Εγώ παρακολουθώ τους συναδέλφους, ας πω έτσι, που δίνουν συνεντεύξεις. Κανένας δεν ανήκει σε κανένα σωματείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Είναι όλοι ελεκτοτιστές. Κύριε Τσακύρογλου, ο κύριος Τσεσμελής θέλει να κάνει μία παρέμβαση. Κύριε Τσεσμελή, μάλιστα. Σας ακούμε, θέλετε να κάνετε μία παρέμβαση. Τι παρέμβαση θα κάνω αφού τα ακούω και είναι όπως τα λένε. Αφού τα λένε έτσι, έτσι είναι. Έτσι είναι, κύριε Τσεσμελή. Τι να κάνουμε. Γδέρνουν τα γραφεία τελετών, πολλά γραφεία τελετών. Είναι και εισαγγελέας μας, μιλάνε και γι' αυτό ακριβώς. Τι να πούμε παρακάτω, κύριε Τράκα. Τα ξέρετε αυτά. Δεν τα ακούτε πρώτη φορά. Έχουν έρθει 50 φορές τα ίδια κόλπα. Εσείς δηλαδή επιβεβαιώνετε, κύριε Τσεσμελή, ότι πράγματι υπάρχουν γραφεία τελετών και όχι μόνο τα κοράκια ή ταξιτζίδες, εισαγωγικά ταξιτζίδες, που γδέρνουν τον κόσμο και εκμεταλλεύονται τον πόνο του και την οδύνη του. Κύριε Τραγκά, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί ότι είναι μαγαζιά, όχι μαγαζιά,
αϊτονίχηδες, όπως ο Καλαμάτας αυτός που είπε για το... Γιανακόπουλος. Το Γιανακόπουλο. Ο λεγόμενος Γιανακόπουλος βάζει τη φίρμα του Γιανακόπουλος και δεν έχει ποτέ γραφείο. Ποτέ δεν έχει γραφείο. Δεν έχει ποτέ γραφείο. Στέλνει ταξίδια. Στέλνει ταξίδια. Πού είσαι, Τέβε. Εντάξει, δεν χρειάζεται τιμολόγιο, φύγε. Αν χρειαστεί όμως τιμολόγιο, από τους ίδιους φέρνει. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα, κύριε Βελάνη, να πάμε να δούμε αυτό το βίντεο, αυτό το ρεπορτάζ με τις καταγγελίες ανθρώπων που έπεσαν θύματα της κερδοσκοπίας συγκεκριμένων τελεταρχών. Να το δούμε αυτό. Να δούμε αυτό το βίντεο. Σας έχετε χάσει. Μάλιστα, το σύζυγό μου εδώ και 3,5 μήνες πανεύρισμα έπαθε και πήγανε στο νοσοκομείο του Ελπής. Εκεί πήγε ο κύριος Κατής, ο εργολάβος Κηδιών, και αφού μας υποσχέθηκε 400.000 θα μας πάρει, μας πήρε 700.000. Γιατί, πώς τα δικαιολόγησε τα υπόλοιπα 300.000. Τα κανόνισε εκείνος, δεν ξέρω πώς τα δικαιολόγησε. Δεν σας τα δικαιολόγησε εσέ. Διάφορα είπε. Τώρα τ' άλλο, έδωσα από εδώ, έδωσα από εκεί, μου έδωσε ένα κατεβατό εκεί πέρα. 700.000. Παρά 60 δραχμές, 700.000. Εσείς πώς αντεπεξήλθετε στις υποχρεώσεις σας. Τι να κάνω, τι να κάνω. Ζήτησα από μια φίλη μου και... Κύκλωμα. Τι θέλετε να πείτε. Δεν βρίσκεις άκρη. Δηλαδή. Μπαίνεις σε ένα λούκι, ναι, και δεν ξέρεις από πού να βγεις. Πριν πόσο καιρό πέθανε ο δικός σας άνθρωπος. Ναι, πόσο... 40 μέρες ακριβώς. 40 μέρες. Ναι. Και πάμε τώρα για να διαβάσουμε. Πόσο πληρώσατε στο γραφείο των ετών. Όχι, πολύ λίγα. Πόσο, 20.000, για το ταψί. Για το ΣΥΤΑ. Για την κηδεία γενικά. Πόσο... την κηδεία. 800.000. Ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο με τον τάφο. Τον τάφο μας πήραν 180. Όλοι... Τόσα πολλά λεφτά έχετε. Δεν έχουμε λεφτά πολλά. Δεν μπορώ να σας πω. Σας ζήτησε ο τελετάρχης ένα εκατομμύριο. Ήταν ανάπηρος πολέμου και δώσαμε 800.000. Πώς θα τα απεξέλθατε. Ένας Θεός ξέρει. Σας κάνανε, τι δουλειά έχουν κάνει. Ναι, κάνουν δουλειά, ναι, κάνουν δουλειά, έχουν. Ναι, όλα, όλα. Ένα εκατομμύριο, κύριε. 80.000 είπε, κύριε. Ένα εκατομμύριο για την κηδεία. Ένα, βέβαια. Σοβαρά, για πείτε μου το εσείς τα έξοδα που τα ξέρετε καλά. Κάνει. Αναλυτικά θα ήθελα. Τι και τι έχει κάνει. Ναι, πείτε μου τα. Ένα εκατομμύριο. Πώς μπορούν να βγουν ένα εκατομμύριο. Τι φέρνει, τα ζητάει. Τι φέρνει, τα ζητάει. Τι στολισμού ζητάει. Δεσπότες, χοροδίες. Τι νομίζετε ότι είναι. Αυτοί που θα πάρουν, οι οποίοι τους φόραξαν, οι μεσάζοντες, όλοι αυτοί. Όχι, αυτοί δεν παίρνουν τίποτα. Δεν παίρνουν τίποτα. Όχι. Και τότε το εκατομμύριο. Πώς ξέρετε, για εσένα σου φαίνεται λίγο ένα εκατομμύριο. Πάρα πολύ. Γιατί. Γιατί οι επαγγελματίες μου έχουν ομολογήσει. Οι επαγγελματίες έχουν ομολογήσει στην κάμερα ότι η κανονική τιμή είναι 300.000 περίπου. 300.000. Επαγγελματίες. 300.000. Κηδεία. Είσαι άγνωστος, πας σε έναν άγνωστο, όχι μόνο θα σε γδάρει, αλλά ό,τι μπορεί θα σου τα πάρει. Εσείς έχετε προσωπική πείρα. Βέβαιος. Για πείτε μου ιστορικό σας. Κάποτε είχα πάει σε ένα, δεν ήξερα, από γραφεία εδώ, πήγα σε έναν και του λέω, έχω αυτή την περίπτωση, πώς θα μου πάρεις και αυτά. Στην αρχή μου λέει, όλα μαζί μου λέει, θα κανονίσω με εκείνο, θα τρέξω για τις άδειες, με μνημόσυνο, με αυτά που θα γίνει στις 3 μέρες τα 9 πόσο είναι, θα μου δώσει, μου λέει, 500.000. Καλά του λέω, τι θα θάψουμε, του λέω, κανένα βασιλιά, θα θάψουμε. Πάλι μου τα κάτω να μου πεις πόσο στοιχίζει το καθένα. Μου λέει, άμα θες, μου λέει, δεν έχω περιθώρια να σου κάνω καλύτερη τιμή. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα πλήθος, μία καταιγίδα καταγγελιών για αυτό το περίφημο κύκλωμα του εμπορίου της τελευταίας κατοικίας. Στις γραμμές μας έχουμε και μία κυρία η οποία θέλει να καταγγείλει, ένα φοβερό περιστατικό από ό,τι μου λέει το κοντρόλ. Θα μιλήσει ο σύζυγός της. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, έχετε κάποια καταγγελία, ένα περιστατικό που ζήσατε κι εσείς και η οικογένειά σας. Έχω πολύ σοβαρό περιστατικό. Ήμουν νοσηλευόμενος στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Μάλιστα. Από θρόμβωση των κάτω άκρων. Από θρόμβωση των κάτω άκρων. Το κάτω άκρων. Ήμουνα στο δωμάτιο 204 στην κλινική του κυρίου Μπάλα.
η οποία μέσα ήταν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν πρόβλημα με κομμένα πόδια, χέρια και ήταν κλινικώς νεκροί. Μάλιστα. Μου κίνησε η περιέργεια ότι εγώ ενώ σηκώθηκα από το θάλαμο για να πάω κάτω στην προϊσταμένη να ζητήσω ορισμένα πράγματα, διευκρινήσεις, γιατί ήταν να μου κόψουν και εμένα το πόδι χωρίς να το θέλω. Με πλησιάσαν ορισμένοι και μου λένε ο θείος, ο αδερφός σου, ποιος είναι αυτός, και ήμουν ο ίδιος. Άμα πεθάνει, λέει, να φωνάξετε εμάς. Και ήμουν ο ίδιος εγώ. Σας πέρασαν ότι είστε συγγενείς. Συγγενείς. Ότι είστε συγγενείς του κυρίου που έχει το πρόβλημα με τη θρόμβωση στα κάτω άκρα. Στα κάτω άκρα. Οπότε αν πέθαινε ο κύριος που έπρεπε να χειρουργηθεί στα κάτω άκρα, να τον δίνατε γρήγορα στο συγκεκριμένο γραφείο τελετών εκπληκτικών. Όπως κατάλαβα, ήταν νοσοκόμοι οι οποίοι το πρωί ήταν νοσοκόμοι και το απόγευμα ήταν περιφερόμενοι με ταντάκια. Και ενώ τους έβλεπα το πρωί στα νοσοκόμοι, στο απόγευμα τους έβλεπα οι οποίοι ήταν με κάποιον Κιντής, Γκύβαλος, Μαρτίνης, γραφεία τελετών και κανονίζανε πότε θα πάρουν τους νεκρούς από κάτω. Νοσοκόμοι το πρωί, τελετάρχες το βράδυ. Τελετάρχες το απόγευμα, δηλαδή στη βάρδια μετά τις 2 ώρες. Δηλαδή επιβεβαιώνετε όλες τις καταγγελίες που διάβασα στην αρχή της εκπομπής, που είναι επίσημες και έχουν γίνει και από την Ομοσπονδία των Τελεταρχών. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ το παράξενο ήταν στα χέρια τους, σε μένα δηλαδή προσωπικά, υπήρχε και πιστοποιητικό χαρτί έγγραφο σφραγισμένο από το νοσοκομείο. Μάλιστα. Ότι άμα πεθάνω, δηλαδή άμα πέθαινα εγώ, θα ήταν έτοιμοι να με κυδεύσουν. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω γνωστό άνθρωπο. Μείνετε στις γραμμές μας, γιατί θα τα χρειαστούμε αυτά τα στοιχεία όλα. Ήδη αναφέρατε ορισμένα ονόματα. Μάλιστα, κι άλλο ένα περιστατικό μου έτυχε στο νοσοκομείο Πέδων. Πέθανε ένας γνωστό μου παιδί, το οποίο είχε μηνυκίτιδα. Και ενώ είχαμε φωνάξει τον εργολάβο τον δικό μας, είχαν πάει και τον τίνανε άλλοι και τους είπα για ποιο λόγο τίνεται και τα λοιπά, επειδή ο πατέρας ήταν πολύ χάλια. Και λέει, εμείς το έχουμε αναλάβει, δεν μας πέθασε πέρα να τα αναλάβετε, λέει... Είστε ο κύριος Ανδριόπουλος, έτσι. Μάλιστα. Είστε ο κύριος Ανδριόπουλος, σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Για την ενημέρωση και τα περιστατικά που φέρατε στην εκπομπή μας, να καταγγείλετε πού ζούμε εδώ που τα λέμε φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί.